ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα, ναι. Τώρα, δεν θέλω, επαναλαμβάνουμε συνεχώς με τα φορτηγά, την ασυδοσία που υπάρχει με την ανεξέλεκτη κατάσταση μέσα στο κέντρο της πόλης Κέρκυρας. Επαναλαμβάνομαι, δηλαδή στενοχωρούμε, γιατί αυτά που έλεγα στην προηγούμενη δημοτική αρχή για το κέντρο της πόλης, το ιστορικό κέντρο της πόλης, τα επαναλαμβάνω και στη σημερινή δημοτική αρχή. Ένα φορτηγό έσπασε το δέντρο. Έσπασε το δέντρο έξω από τα public, την πρώην εμπορική τράπεζα. Κοιτάξτε να είτε χάλι. Δεν σέβονται τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει μια τάξη, ένας κανονισμός τροφοδοσίας. Ό,τι θέλουν βάζουν, φορτηγά, ανταλίκες, ό,τι μπορεί να φανταστείς, καβαλάνε πεζοδρόμια, σπάνε πλάκες. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να ενδιαφερθεί ένας αντιδήμαρχος μία εβδομάδα. Έτσι. Δύο εβδομάδες. Και να πει, θα κάνουμε έναν κανονισμό προφοδοσίας των καταστημάτων. Και όποιος θέλει, ακούει. Όποιος δεν θέλει, τώρα που είναι χειμώνας, δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ένας κανονισμός. Είσοδος, έξοδος, τι οχήματα θα είναι, του ενός τόνου, όχι 5 τόνων, ούτε 4 τόνων, ούτε 3 τόνων. Είδαμε τι γίνεται. Δεν θέλω να προχωρήσω, να είμαι πιο προχωρημένος εγώ να πω ηλεκτροκίνητα, γιατί κανονικά στο εξωτερικό τα ιστορικά κέντρα επιτρέπονται μόνο ηλεκτροκίνητα για την τροφοδοσία των καταστημάτων. Ένας κανονισμός, δηλαδή μια τάξη. Και από εκεί πέρα, κολονάκια, κλείσιμο το ιστορικό κέντρο και επιτήρηση από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, που θέλω να το πω για ακόμα μια φορά, δεν βλέπουμε αστυνομικό τις πρωινές ώρες. Υπήρχαν τα ποδήλατα και το λέω αυτό γιατί καθημερινά είμαστε στο ιστορικό κέντρο, δεν υπάρχουν πλέον αστυνομικοί. Δεν υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί. Με τα ποδήλατα που ήταν, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν είναι. Πού και πού, με φιλότιμες προσπάθειες, να το πω, με τις μηχανές τους περνάνε τις δίας, είναι αυτοί, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Πέραν αυτού, τίποτα. Μηδέν. Κύριε Σκολαρίκη, μηδέν σε αυτό το κομμάτι. Τίποτα, ανεξέλεκτο είναι. Στον αυτόματο πάμε, δεν μας συμβεί τίποτα. Να κάνω και το σταυρό μου. Στον αυτόματο πάμε. Θα σας χρειαστούν αυτά που σας λέω κάποια στιγμή, αλλά